Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε αυτή την τούρτα. Είναι πάρα πολύ εύκολη, χωρίς παντεσπάνι, πολύ νόστιμη. Φτιάχνουμε διπλή δόση από το τζέλ. Εγώ έχω βάλει κεράσια και φράουλες. Από την κρέμα κρατάω αρκετή για να καλύψουμε στη συνέχεια την τούρτα. Φτιάχνουμε την κρέμα όπως είναι στη συνταγή και προσθέτουμε όλο το τζέλ, δεν κρατάμε. Και η κρέμα είναι διπλή δόση και προσθέτουμε τα μπισκότα. Η συνταγή είναι τούρτα φρούτα του δάσους, θα σας έχω κάτω το link να το βρείτε. Έχω καλύψει με μεμβράνη μία φόρμα του κέικ, η οποία έχει κενό στη μέση και θα με βοηθήσει να τοποθετήσω την κούκλα. Βάζω κρέμα και την πατάω να μην κάνει κενά. Αφού γεμίσουμε όλη τη φόρμα, θα καλύψουμε με μεμβράνη και θα την τοποθετήσουμε στην κατάψυξη για όσο χρειαστεί. Μπορούμε να την κάνουμε και μέρες πριν και να έχουμε έτοιμο το μείγμα. Μπορείτε να το διατηρήσετε στην κατάψυξη ένα μήνα και παραπάνω, δεν παθαίνει τίποτα. Μπορείτε να το φάτε και ως παγωτό. Είναι μία τούρτα που θα σας λύσει τα χέρια, δεν έχει παντεσπάνι να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Καλύπτουμε με μεμβράνη και τοποθετούμε στην κατάψυξη το λιγότερο 8 ώρες. Επειδή ήθελα να έχει αρκετό ύψος το φόρεμα, τοποθετώ την υπόλοιπη κρέμα σε ένα ταψάκι το οποίο έχω υπολογίσει τη διάμετρο, εκεί που τελειώνει η φόρμα, να ξεκινάει το ταψάκι, να μην έχει μεγάλη απόκληση. Στρώνουμε ομοιόμορφα την επιφάνεια να είναι ίσια, καλύπτουμε με μεμβράνη και τοποθετούμε στην κατάψυξη και το ταψάκι. Έχω ξεντήσει την κούκλα και την έχω τυλίξει με μεμβράνη για να μπορέσει να μπει μέσα στην κρέμα, στην τούρτα. Εδώ είναι και η βάση της τούρτας, η οποία είναι βασικό να δείτε αν χωράει στην κατάψυξη, γιατί εμένα δεν χώρεσε και έκανα αλλαγή σε άλλη βάση τούρτας. Εδώ έχω βγάλει από το ταψάκι την κρέμα, είναι κάτω-κάτω και πάνω είναι από τη φόρμα, όπως βλέπετε γεμίζω τα κενά με την κρέμα που κράτησα και με όλο αυτό θα προσπαθήσουμε να γίνει πιο ομοιόμορφο όλο το φόρεμα με μια σπάτουλα, να το φέρουμε να γίνει πιο λίο. Εδώ γεμίζουμε και το κενό για να τοποθετήσουμε μέσα την κούκλα. Όπως βλέπετε θα πρέπει να κρατήσετε αρκετή κρέμα, το 1/3 σίγουρα από τη διπλή δόση. Και χτίζουμε μέχρι να καλύψουμε το ύψος που χρειάζεται για το φόρεμα. Τώρα διακοσμούμε το φόρεμα. Έχω πάρει ζαχαρόπαστα. Την έχω ανοίξει σε ένα μεγάλο φύλλο και σιγά σιγά θα κάνω το φόρεμα.
και μπόλικη βρόσιμη χρυσόσκονη σε ασημή χρώμα έχω εγώ. Πόσο όμορφη φαίνεται, πόσο γυαλίζει, λαμπυρίζει. Θα τρελαθούν οι μικρούλες. Η ζαχαρόπαστα δεν παθαίνει τίποτα στην κατάψυξη, μπορείτε να την αφήσετε όπως είναι ένα μήνα, τίποτα δεν θα πάθει. Απλά πρέπει η τούρτα να ξεπαγώσει 2 ώρες πριν. Να δείτε και πώς είναι μέσα. Θυμίζει λίγο κορμό γιατί είναι με τα μπισκότα.